Να ξεκινήσω από τις τελευταίες εξελίξεις με την επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκου Δένδια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για επεισόδια ανάμεσα στο λιμενικό σώμα και τρία τουρκικά αλλιευτικά σκάφη όπου είδαμε την τουρκική ακτεωρό ουσιαστικά να παραβιάζει τα χωρικά ύδατα και να κάνει μια είδους επίθεση στο ελληνικό λιμενικό. Όπου ο κύριος Δένδιας έκανε λόγο για επικίνδυνο περιβάλλον ασφαλείας, κύριε Κούσαντα. Πράγματι, το περιβάλλον είναι άσχημο, είναι ένα εκρηκτικό περιβάλλον. Όσο υπάρχουν αυτές οι παραβιάσεις του εθνικού ενταέριου χώρου, όσο η συνεχής εργαλειοποίηση της παράνομης μετανάστευσης συνεχίζεται και φυσικά γίνονται οι έλεγχοι του ελληνικού λιμενικού σώματος πιο επιτακτικά, τόσο θα αυξάνεται και η πιθανότητα να έχουμε ακόμα και μεθοριακά επεισόδια, ακόμα και θερμά επεισόδια, και αυτές οι παραβιάσεις όλες οι οποίες γίνονται στον εθνικό εναέριο χώρο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, δεδομένου ότι θα σας πω ότι μέσα στον Δεκέμβριο είχαμε 77 εμπλοκές στον εθνικό εναέριο χώρο. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο, ένας πολύ μεγάλος αριθμός παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου που συναδεύτηκαν με εμπλοκές, δηλαδή μάχες αερομαχίες μέσα στον ελληνικό χώρο, μέσα στο Αιγαίο. Άρα επομένως πραγματικά υπάρχει ο κίνδυνος αυτός και κατά την άποψή μου σωστά έστειλε την επιστολή ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να επιστήσει την προσοχή των Ευρωπαίων, ειδικά στο περιβάλλον αυτό, αυτή τη στιγμή το επιχειρησιακό, το οποίο υπάρχει και στο Αιγαίο και σε ό,τι αφορά τον εθνικό εναέριο χώρο και κυρίως και την παράνομη μετανάστευση. Μάλιστα. Πάντως, στρατηγέ, έχουμε όμως και κάποια γεγονότα τα οποία δεν συμβαίνουν στην γειτονική μας χώρα, αλλά στη δικιά μας τη χώρα, και θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο να δούμε πώς συνδέονται και τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, γιατί βλέπουμε ότι έχει αφαιθεί το θέμα, παραδείγματος χάρη με τον Δήμαρχο Ιάσμου και με τα εξωφρενικά πράγματα τα οποία κάνει εκεί στην περιοχή του νομού της Ξάνθης. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποια φόρμουλα ενδεχομένως από το Υπουργείο Εσωτερικών και να απαθεί από τα καθήκοντά του, γιατί φαίνεται ότι ενεργεί, λες και είναι δήμαρχος σε κάποια τουρκική πόλη και όχι σε κάποια ελληνική. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό που αναφέρατε. Πράγματι, ο Δήμαρχος Ιάσμου έχει υπερβεί τα καθήκοντά του. Θεωρεί ότι επειδή είναι εκλεγμένος από την περιοχή, από τους κατοίκους της περιοχής, νομίζει ότι μπορεί να αποφασίζει και να αποπέμπει κάθε έναν από την εργασία του, μπορεί να δημιουργεί θέματα με καθαιρέσεις διάφορων υπαλλήλων όπως έχουν γίνει πραγματικά στο παρελθόν, και είναι ένα σημείο το οποίο αποτελεί για μένα σημείο έρευνας της ελληνικής δικαιοσύνης. Τα καθήκοντα των αιρετών είναι ξεκάθαρα, όπως επίσης τα καθήκοντα και αυτών οι οποίοι εργάζονται και είναι εργαζόμενοι και αποτελούν μια εργασιακή σχέση με το ελληνικό κράτος είναι εντελώς διαφορετικά. Νομίζω ότι η ελληνική πολιτεία ήδη έχει προβεί σε κάποιες ενέργειες σε ό,τι αφορά ένδροπο διοικητική εξέταση για το θέμα αυτό, το πολύ σημαντικό θέμα αυτό της παρέμβασης του Δημάρχου Ιάσμου. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, διότι υποκινείται από το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής. Διάγεται πάρα πολύ φιλικά. Υποκινείται από την τουρκική κυβέρνηση, αφήστε το προξενείο. Καθαρά από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι το θέμα. Έχει κάποιες στενές σχέσεις από ό,τι έχει βγει στο φως της δημοσιότητας με τον πρόεδρο Ερντογάν και με το περιβάλλον του Ερντογάν. Θεωρεί ότι μπορεί να κάνει παραμάγαζο μέσα εκεί στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης. Και πράγματι είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να το προσέξει ιδιαίτερα. Άρα, επειδή μιλάμε για τουρκικές προκλήσεις και θα έρθουμε μια νύχτα και όλα αυτά, θεωρείτε, επειδή είμαστε και σε έναν υβριδικό πόλεμο συνεχιζόμενο, δεν έχει σταματήσει, θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει ο κίνδυνος πέμπτης φάλαγγας στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, υπάρχουν ιδεοληψίες στην Ελλάδα μέσα, οι οποίες είτε είναι ατόμων είτε συλλογικότητας, δημιουργούν πρόβλημα. Και αυτό το λέω διότι υπάρχουν δηλώσεις διάφορες κατά καιρούς ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα ή δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες θεωρούν ότι μπορεί να κάνουν μέσα στην ελληνική επικράτεια εμπόριο διακινητών. Υπάρχουν θέματα που μέσα στην Ελλάδα υφίστανται και θα πρέπει να τα προσέξουμε αυτά.
ευτυχώς, αυτά τα θέματα, ξέρετε, είναι θέματα εθνικά, δεν είναι θέματα πολιτικά. Ειδικά το θέμα της παράνομης μετανάστευσης είναι ένα θέμα το οποίο είναι καθαρά εθνικό και καθόλου πολιτικό. Αυτός ο οποίος θα θελήσει να παίξει με το θέμα της παράνομης μετανάστευσης σε πολιτικά παιχνίδια είναι καταδικασμένος να αποτύχει. Και η παράνομη μετανάστευση, όπως είναι ένα θέμα, όπως σας λέω, εθνικό, έχει μόνο μία λύση. Την ελαχιστοποίηση των ροών που μπαίνουν μέσα στην ελληνική επικράτεια. Κύριε Κούστα, βλέπουμε όμως ότι πάρα πολύ συχνά τα εθνικά θέματα γίνονται και αντικείμενο εκμετάλλευσης, όπως είπατε, για τους πολιτικούς. Και καλώς ή κακώς αυτοί τα διαχειρίζονται και τα εθνικά ως προς την εξωτερήκευση των θεμάτων αυτών. Τώρα, κλείνοντας, οι παράλληλες εκλογές, για να συνδέσουμε και τα εθνικά με τα πολιτικά θέματα, σε Τουρκία και Ελλάδα, θεωρείτε ότι θα επηρεάσουν κάπως την κατάσταση αυτή με τα ελληνοτουρκικά, θα οξύνουν ενδεχομένως τις σχέσεις μας ακόμα περισσότερο, θα δούμε και άλλα θερμά επεισόδια από τη μια από την άλλη πλευρά? Πάντως, πριν απαντήσετε, στρατηγέ, να συμπληρώσω αυτό που λέγατε, ότι ακούμε δηλώσεις από συλλογικότητες. Εγώ θα έλεγα και πολιτικά κόμματα, γιατί πριν λίγο καιρό, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη συμπλήρωση της μικρασιατικής καταστροφής και της μικρασιατικής εκστρατείας, ας πούμε, το ΚΚΕ έκανε εκδήλωση που έλεγε να θα μιλήσουμε για την υπεριαλιστική εκστρατεία της Ελλάδος στη Μικρά Ασία. Έτσι. Και αυτά δεν βγαίνει κάποιος να τα απαντήσει. Ναι, βέβαια. Υπάρχει αυτό το οποίο λέτε. Δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις. Είναι θέματα καθαρά. Εγώ θα σας έλεγα όχι ιδεολογικά, διότι υπάρχουν ορισμένες πεπιθήσεις αριστερές, οι οποίες το χρόνο έχουν καταπέσει. Βλέπετε κράτος, το οποίο έχει μείνει αυτή τη στιγμή στο παλιό κομμουνιστικό σύστημα, είναι μόνο η Βόρειος Κορέα στην ουσία. Δηλαδή, θέλω να σας πω με αυτό, ότι... Ακόμα και η Κούβα έκανε στροφή από τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό, στρατηγέ. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι, και να επισημάνω κυρίως, είναι ότι οι εποχές αλλάζουν. Μέσα στην εποχή αυτή την οποία ζούμε, δεν μπορεί κανείς να μένει, κανένα πολιτικό κόμμα, σε προσκολήσεις εκατοντάδων χρόνων πίσω, όταν υπάρχουν νέες προκλήσεις που αφορούν την ευημερία των πολιτών, αφορούν τη δημοκρατικότητα, αφορούν τις ελευθερίες των πολιτών, τη δημοκρατία, τα πολιτεύματα. Επομένως, θα πρέπει και αυτές ακόμα οι ιδεολογίες, έστω και μικρών ποσοστών που υπάρχουν, θα πρέπει οπωσδήποτε οι ιδεολογίες αυτές να στραφούν πραγματικά πλέον προς την πραγματικότητα. Όμως, για να απαντήσω στο ερώτημα το οποίο μου κάνατε, θα ήθελα να πω, σε ό,τι αφορά τις παράλληλες εκλογές και στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία, στην Ελλάδα ασφαλώς οι παράλληλες εκλογές δεν θα επηρεάσουν τη χώρα, διότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε εξαιρετικά επιχειρησιακή κατάσταση και οτιδήποτε υπάρξει ή μεσολαβήσει έχουν την επιχειρησιακή ικανότητα να πετύχουν μία πλήρη αποκλιμάκωση οποιασδήποτε έντασης. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω για την Τουρκία, και είναι μια συνήθως λάθος πρακτική που χρησιμοποιείται και συνδέεται, είναι ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να έχει πάντα την ίδια πολιτική, θα συνεχίσει να έχει πάντα το όραμα της γαλάζιας πατρίδας, είτε γίνουν οι εκλογές, είτε αναβληθούν αργότερα, είτε ο Ιμάμ Ογλου πάρει την πράσινη κάρτα για να κατέβει στις εκλογές. Δεν έχει καμία σημασία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, η πολιτική της είναι η ίδια, και όλες αυτές οι προκλήσεις οι οποίες συμβαίνουν το 2022 με ρεκόρ παραβιάσεων του εθνικού ενεαίριου χώρου, αλλά επίσης και με ρεκόρ της τελευταίας τριετίας 39.850 παράνομοι μετανάστες με επίσημα στοιχεία μπήκαν στην ελληνική επικράτεια, ναι, θα συνεχίσουν να μας απασχολήσουν αυτά τα δύο θέματα. Μάλιστα, κύριε Κούσαντα, σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Να σε ευχηθώ καλή συνέχεια. Βεβαίως, να πούμε, Νίκη, ότι αυτά που είπε ο στρατηγός είναι πολύ σημαντικά, γιατί ακόμα στην Ελλάδα κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι, και στοιχίζονται πίσω από τον Ιμάμογλου, τον θεωρούν ότι είναι το αντίπαλο δίος του Ερντογάν κτλ. Ο Ιμάμογλου, ο οποίος έχει μέντορά του τον αρχηγό των Γκρίζων Λύκων, δεν διαφέρει σχεδόν σε τίποτα από τον Ερντογάν, και ακόμα δεν έχω καταλάβει, είναι αυτό που λέει ο στρατηγός, ο κύριος Κούσαντας, ότι η πολιτική είναι η ίδια, είτε θα είναι ο Ερντογάν στην εξουσία, είτε θα είναι ο Ιμάμογλου, είναι η ίδια η γαλάζια πατρίδα, η προκλήση κτλ. Δεν αλλάζει τίποτα. Οπότε, στηρίζουν τη δική τους εθνική πολιτική. Ναι, δεν είναι θέμα προσώπων, αυτό θέλουμε να είναι, γίνει κατανοητό. Είναι σημαντική αυτή η διάκριση, Ανδρέα, και σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων.